Αγανάκτηση και απελπισία τα συναισθήματα των σεισμόπληκτων, οι οποίοι νιώθουν ξεχασμένοι από την πολιτεία 19 μήνες μετά τον ισχυρό σεισμό των 6 Ρίχτερ. Συνάντηση με τον Πρωθυπουργό ζητά ο Σύλλογος Σεισμόπληκτων του Δήμου Μινώα Παιδιάδας η Ελπίδα, ο οποίος κάνει λόγο για κυβερνητικές δεσμεύσεις, οι οποίες έπεσαν στο κενό. Ουσιαστικά θυμάμαι, δεν σημαίνει, είχε πει ο κ. Πρωθυπουργός και το δεχτήκαμε και χειροκροτήσαμε και είπαμε μπράβο ότι δεν θα ξεχάσει το Ρεκαλοχώρι. Θυμάμαι δεν σημαίνει, πρώτον, βγάζω μια εγκύκλιο και απαντώ. Δεύτερον, θυμάμαι δεν σημαίνει να έχουμε 600-700 κατοίκους στα κοντέινερ. Θυμάμαι δεν σημαίνει να υπάρχουν παιδιά ακόμα να κάνουν μάθημα σε κοντέινερ. Η πικρία δεν είναι η πικρία του συλλόγου, δεν είναι η πικρία των μελών του συλλόγου, είναι η πικρία μιας ολόκληρης κοινωνίας. Αν τελικά δεχτεί να μας συναντήσει, δεν περιμένουμε και πολλά πράγματα γιατί τα έχουμε δείξει στο παρελθόν. Αλλά τουλάχιστον να μας πει γιατί δεν έκανε αυτά που υποσχέθηκε. Και θα πρότεινα, αν το αποφασίσει, η συνάντηση να μην γίνει στο Αρκαλοχώρι, γιατί ο κόσμος θα ξεσηκωθεί και δεν μπορούμε εμείς να εξασφαλίσουμε την ασφάλεια του Πρωθυπουργού. Ας την κάνουμε εκτός Αρκαλοχωρίου. Και να κάνω και μια ερώτηση στον κύριο Πρωθυπουργό που τυχαίνει να είναι κριτικός. Οι κριτικοί φημίζονται για το λόγο τους. Έχουν λόγο, τον οποίο τον κρατάμε. Οι κριτικοί πολιτικοί κρατάνε το λόγο τους. Όχι, δεν είμαστε σε μια κανονικότητα. Είμαστε πάρα πάρα πολύ δύσκολα και σαν επαγγελματίες και σαν ιδιώτες και σαν αγρότες ακόμα. Έτσι, διότι στην προκειμένη περίπτωση, αν διακινδυνεύουμε ακόμα και τα παιδιά μας πάνε βόλτα, ας πούμε, για να πάνε το απόγευμα, ότι μπορεί να πέσει ακόμα ένα. Βλέπετε γύρω-γύρω τι γίνεται, έτσι, πώς είναι η κατάσταση. Είμαστε στο σημείο 0. Εμείς θέλουμε τα σπίτια μας να μας βοηθήσουν. Δεν είμαστε επέτες. Άνθρωποι είμαστε. Όπως υποστηρίζουν, έχουν βαλτώσει διαδικασίες για την αδειοδότηση επισκευής και ανοικοδόμηση των κτηρίων και αυτό που ζητούν είναι η απλοποίηση των διαδικασιών έτσι ώστε να επιταχυνθεί η διαδικασία αδειοδότησης. Θεωρούμε ότι η πολιτεία μας έχει ξεχάσει. Αρκεί το θυμάμαι ήταν για τα πρώτα 24 ώρα καλύπτοντας μόνο τις βασικές ανάγκες, τις βιωτικές ανάγκες του ανθρώπου. Δεν είναι πρόνοια, δεν είναι μέρημνα αυτή τη πολιτεία να είμαστε 19 μήνες μετά. Και να έχουμε ακούσει από τον κύριο Πρωθυπουργό ότι όλα θα πάνε καλά, όλα θα γίνουν καλά, θα υπάρχει ένα καινούργιο Αρκαλοχώρι, μια όμορφη πόλη και να είμαστε 19 μήνες μετά με μπάζα, με αμύαντος εκτεθειμένους μέσα στα στενά. Ο κόμπος τελικά έφτασε στο χτένι. Το χτένι λοιπόν αρχίζει να σπάει. Οι υποσχέσεις που έχουμε πάρει μέχρι σήμερα δεν έχουν υλοποιηθεί. Αφού βλέπεις όλο χαλάσματα γύρω-γύρω, τι να έχει αλλάξει. Μια βόλτα στο Αρκαλοχώρι και σελαβωμένα από το σεισμό χωριά φωτογραφίζουν την εγκατάλειψη και την αδιαφορία. Ενώ ορισμένοι δημότες και επαγγελματίες προχωρούν με τις δικές τους δυνάμεις σε μικροπαρεμβάσεις, σελαβωμένα κτίρια με τα χρήματα που εισέπραξαν από την πώληση του λαδιού. Okay, έχουμε βάλει λεφτά από την τσέπη μας και έχουμε να κρατήσουμε λίγο το κτίριο να συνεχίσουμε να δουλεύουμε. Καλά και πήγαν οι Έλληνες, καλά και βγάλαμε λεφτά, λάδι και το φτιάξαμε λίγο και ψηλοδουλεύουμε. Μου φαίνεται ότι μόνο ο Σύλλογος Ελπίδα ενδιαφέρεται. Αυτή είναι η ελπίδα μας, νομίζω. Ξέρεις τι λένε στην Κρήτη, τάση ο κάτης της κατσούλας. Όλες οι υποσχέσεις πέσαν στο κενό. Πολλά καταστήματα είναι ακόμα κλειστά. Δεν έχουν ανοίξει, δεν έχουν βελτιωθεί τίποτα. Πολλά σπίτια δεν έχουν γκρεμιστεί αυτά που έπρεπε να γκρεμιστούν. Ως Πρωθυπουργός και ως υποψήφιος Πρωθυπουργός, σας ζητούμε απαντήσεις που απέφυγαν εντέχνως να μας δώσουν οι υπουργοί σας, σημειώνει μεταξύ άλλων ο Σύλλογος Σεισμόπληκτων στην ανοιχτή επιστολή προς τον Κυριάκο Μητσοτάκη.